Κύριε Δονόπουλε, θέλω να μας πείτε πώς πάει η εξαγωγή με τα πορτοκάλια, τι γίνεται με το χυμό, αν υπάρχει τιμή και αν υπάρχει παραγωγή. Πώς πάνε τα πράγματα? Καταρχήν, να ευχηθούμε καλή χρονιά στους παραγωγούς, αλλά και σε όλους τους κατοίκους της Αργολίδας, με υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι καλύτερο για αυτούς και τις οικογένειές τους. Να πάμε τώρα στο θέμα τι γίνεται με το πορτοκάλι. Εδώ και ένα μήνα περίπου έχει ξεκινήσει η εξαγωγή του πορτοκαλιού. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει η εξαγωγή περίπου 45.000 τόνι πορτοκάλια και 18.000 τόνι μανταρίνια. Θεωρείται πολύ ικανοποιητικός αυτός ο ρυθμός της εξαγωγής. Επίσης, ικανοποιητικές θεωρούνται οι τιμές. Οι τιμές στις κλιμεντίνες σημάθηκαν από 38 έως 45 λεπτά, θεωρείται καλή τιμή. Στις ναυαλίνες οι τιμές που έχουμε μέχρι τώρα κυμαίνονται από 23 έως 28 λεπτά και στα πορτοκάλια Νάβελ, τα Μέρλιν που λέμε, οι τιμές σημαίνονται από 18 έως 22 λεπτά. Κρίνονται πάρα πολύ καλές τιμές και ιδίως σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ να επισημάνουμε ότι έχουμε και μία μείωση παραγωγής, το οποίο το έχουμε πει, το επιβεβαιώνουμε από τα χτήματα που κόβονται μέχρι τώρα. Η μείωση κυμαίνεται στο 30-35% περίπου. Και ένα μεγάλο μέρος της το καλύπτει η αύξηση της τιμής. Στη χυμοποίηση οι τιμές που έχουμε είναι 7 λεπτά τα ιδιωτικά χυμοποιία και 8 λεπτά το χυμοποιείο το συνεταιριστικό της Ένωσης και εκεί συνεχίζεται κανονικά σε πιο χαμηλούς ρυθμούς. Όταν τραβάει το εμπόριο ο ρόλος χυμοποίησης είναι πιο πίσω να απορροφάει τα β' ποιότητας πορτοκάλια κλπ. Πιστεύουμε να μας βοηθήσει ο καιρός και ο Θεός, γιατί το μεγάλο μας πρόβλημα και η αγωνία των παραγωγών και όλων είναι τα χιόνια που βλέπουμε γύρω μας.